Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φοβάμαι όμως ότι θα υποπέσω σε έναν πειρασμό. Ακούγοντας πριν από λίγο την προηγούμενη επικυρεώτηση, σκέφτηκα ότι αυτή θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί. Διότι θα περίμενα να υπάρχει ευαισθησία από τον κύριο Βούρτση να παραιτηθεί ή από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει τις ευθύνες που τον αναλογούν και να τον παραιτήσει. Αντί λοιπόν σήμερα, με κατεβασμένα τα μάτια και το κεφάλι, να απολογηθούν για αυτή την περίπτωση πατεντά της αρπαχτής, διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, έρχονται και εγκαλούν ποιους. Αυτοί οι οποίοι που με τους συγγενείς τους στήσαν αυτή την υπόθεση, διαψευστήκανε τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας στον τύπο τις προηγούμενες μέρες. Όχι. Το πρόβλημα δεν είναι η κατάρτιση. Η κατάρτιση υπήρχε στην Ελλάδα, υπάρχουν τα κέντρα διαβίωσης, διαβιωμάθησης, γίνεται σε όλη την Ευρώπη, είναι ένας τρόπος για να ξυπούνται κάποια χρήματα από το ΕΣΠΑ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο εξευτέλισε τους δημιουργούς του, αυτούς που το εμπνευστήκανε, αλλά αποτέλεσε και έναν εμπεγμό προς τους επιστήμονες. Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Και δεν είναι το μόνο. Ίσως είναι ακραίο. Αλλά είδαμε και άλλα ακραία πράγματα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που ζει η χώρα μας. Είδαμε να διπλασιάζονται οι αμοιβές προς τους ιδιώτες για τα κρέατα των ΜΕΘ, τα 11 εκατομμύρια να δίνονται για λόγους επικοινωνιακούς, δηλαδή τι, σε ημέτερους, για να δημιουργούν μια άλλη εικόνα, επίπλαστη εικόνα για την κυβέρνηση, να εξαγοράζεται η πληροφόρηση. Όλα αυτά έχουμε δει αυτές τις μέρες. Είδαμε κέντρα ιδιωτικά, το Αττικόν, το οποίο δεν είχε καμιά σχέση με τα θέματα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Ακριβώς φαίνεται ότι είναι κάποιος από τους ιδιοκτήτες φίλος της κυβέρνησης να υπάρχει μια σύμβαση με το κράτος και να ακριβοπληρώνεται. Όλα αυτά διαπιστώσαμε. Και προσέξτε να δείτε, ενώ πράγματι υπήρξε μια έγκαιρη εκ μέρους της κυβέρνησης απόφαση για τα περιοριστικά μέτρα, αξιοποιώντας τι πρώτα απ' όλα, τις εισηγήσεις των ειδικών, αλλά και βλέποντας την εμπειρία της γειτονικής μας Ιταλίας. Και αυτά τα μέτρα απέδωσαν. Αυτό είναι ομοφθαλμοφανές. Γίνεται αποδεκτό από όλους. Από εκεί και έπειτα όμως, βλέπουμε την ίδια στιγμή, στη διαχείριση αυτής της κρίσης, να υπάρχουν τεράστια κενά, τεράστιες ελλείψεις. Ποιος δεν μπορεί να μην αναφερθεί το ότι δοθήκανε ακατάλληλες μάσκες, ποιους, στους γιατρούς, στους υγειονομικούς, αυτούς που ήταν στην πρώτη στιγμή. Και αυτά αποσιοποιήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί φαίνεται τα 11 εκατομμύρια αρκούσαν για να πάνε στην άκρη αυτές οι ειδήσεις. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και το χατηράκι που έγινε προς τους καναλάρχες να μην πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για την άδεια που έχουν πάρει, την άδεια κατοχής που έχουν πάρει για το κανάλι τους και να πάει αυτή για την επόμενη χρονιά. Από εκεί και έπειτα, ακούμε για διορισμούς στον χώρο της υγείας, αυτές τους έκτατους, τους προσωρινούς διορισμούς. Κατ' επανάληψη έχουμε ρωτήσει, πού πήγαν. Σας είπα για το θέμα που έβαλε ο κ. Βούρτσης. Τώρα μπαίνουμε στην ερώτησή σας. Γιατί ακυρωθήκανε οι δρομολογημένοι διαγωνισμοί για τέσσερις μόνιμες. Θα απαντήσεις όλα αυτά, ο κ. Κοντοζαμάνης έχει απαντήσει εξάλλου 10 φορές. Μηδενίζω το χρόνο, βάζω τώρα το χρόνο της ερώτησης. Δεν έχετε παράπονο, σας έβαλα 3,5 λεπτά. Γιατί λοιπόν αυτοί οι 4.000 διορισμοί μόνιμου προσωπικού στον χώρο της υγείας, ένας δρομολογημένος διαγωνισμός δεν ξεκίνησε ποτέ. Αλλά να έρθουμε τώρα στο συγκεκριμένο θέμα της επίκαιρης ερώτησης. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες επιχειρήσεις ύστερα από απόφαση της κυβέρνησης οδηγηθήκαν τις εργασίες τους. Πολύ σωστά. Υπάρχει όμως μια επιχείρηση. Κλείνει το μικρόφωνο. Ελπίζω τα μικρόφωνα της Βουλής. Ελπίζω τα μικρόφωνα της Βουλής να αντέχουν ό,τι δεν αντέχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το χέρι της Ιέδρα δηλαδή, δεν το έβαλε. Δηλαδή, τον διάλογο τον ανοιχτό ελπίζω να τον αντέχουν. Έτσι, αυτό το έχουμε κατακτήσει νομίζω στην Ελληνική Βουλή. Από εκεί και έπειτα,
Υπάρχει η γνωστή λοιπόν δραστηριότητα της ελληνικός χρυσός στη Χαλκιδική, στα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Οι άνθρωποι, οι μεταλλορύχοι, δουλεύουν κάτω από εκατοντάδες μέτρα κάτω από τη γη σε άθλιες συνθήκες. Εκ των πραγμάτων, είναι η φύση της δουλειάς τους. Ο εξαρισμός γίνεται μέσα από κλειστά συστήματα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, είναι ένα τέλειο περιβάλλον για την ανάπτυξη ιώσεων, την επέκτασή τους. Γιατί λοιπόν η συγκεκριμένη εταιρεία εξαιρείται από την αναστολή λειτουργίας της? Έχετε σκεφτεί ότι αν τους 1.600 εργαζόμενους ένας μολυνθεί, την ίδια στιγμή, μέσα σε λίγες ώρες θα επιμολυνθούν όλοι οι υπόλοιποι? Έχετε σκεφτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά κατοικούν σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Χαλκιδικής? Προς τι λοιπόν αυτή η μεροληπτική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης εταιρείας? Και δεν είναι όμως πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια μεροληπτική αντιμετώπιση για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Γνωρίζετε πολύ καλά, ίσως αν δεν γνωρίζετε εσείς, επειδή είσαστε στο Υπουργείο Υγείας, να το γνωρίζουν οι συνάδελφοί σας που είναι σε άλλους κυβερνητικούς τομείς, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, και όταν παλαιότερα ήσασταν κυβέρνηση, το 2014, έτυχε μια σκανδαλώδους προνομιακής αντιμετώπισης. Της είχαν καταλογιστεί πρόστιμα για παραβάσεις περιβαλλοντικές και δεν τα πλήρωσε. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει μετέλεσει την τελευταία απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλήθεια, αυτή δεν συζητήθηκε. Όλες οι άλλες τις βλέπαμε να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Έχει παραβεί συγκεκριμένες συμβαστικές της υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά, συνεχίζει η εργασία των μεταλλείων Κασάνδρας. Κύριε Υπουργέ, εσείς λοιπόν, με την ιδιότητά σας ως σύμβουλος υγείας, πέρα από πολιτικός επιστήμονας, πραγματικά συμφωνείτε να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των 1.600 εργαζομένων και κατ' επέκταση της ευρύτερης περιοχής? Γιατί λοιπόν εξαιρέθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία? Σας ευχαριστώ. Πραγματικά, κύριε Υπουργέ, μένω έκπληκτος. Εσείς δηλαδή, εάν υποτεθεί ότι σήμερα το απόγευμα γίνεται μια διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή αρμόδιων επιστημόνων, θα πείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων σε αυτές τις συνθήκες, στα μεταλλεία της Χαλκιδικής? Αυτό το συμπέρασμα αυτή τη στιγμή να βγάλουμε από αυτά? Γνωρίζετε ότι στον Καναδά η ίδια εταιρεία τις λειτουργίες της σταμάτησε τα μεταλλεία? Εκεί δηλαδή για τους Καναδούς πολίτες είναι επιβλαβής, είναι επικίνδυνη η εξορρυκτική διαδικασία, και εδώ για τους κατοίκους της Χαλκιδικής δεν είναι? Είναι αναλώσιμοι αυτοί οι εργαζόμενοι? Η ευθύνη του εργοδότη τελικά είναι αποκλειστική? Γιατί μιλήσατε για την ευθύνη του εργοδότη. Στην καλή του διάθεση, γιατί δεν το κάνατε αυτό στις υπόλοιπες επιχειρήσεις? Να μην κλείσει λοιπόν καμία επιχείρηση. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Τζόνσον, άλλες περιπτώσεις κτλ. Μα τώρα, εάν για κάτι αυτή τη στιγμή πιστώνεται με θετικό τρόπο η κυβέρνηση, είναι ότι υπήρξε, και κυρίως ο ελληνικός λαός ο οποίος αυτοπιθάρχησε, και αυτή την αυτοπιθαρχία μην την παρερμηνεύετε, δεν είναι μια λευκή επιταγή και να κάνετε άλλα πράγματα πάνω στην αναμπουμπούλα, σαν και αυτά που αναφέρθηκα πριν, σαν και αυτά που παρακολουθήσαμε να λέει. Άρα λοιπόν, γιατί λοιπόν αυτή η εξαίρεξη? Δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου πιστική η απάντησή σας. Νομίζω ότι όσο τα πράγματα παραμένουν ως έχει, όσο εξακολουθεί και υπάρχει η εξορρυκτική διαδικασία και οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας, αναλαμβάνεται μια τεράστια ευθύνη για το αν συμβεί κάτι. Και εν πάση περιπτώσει, να πούμε και κάτι άλλο. Ρωτήσατε την εταιρεία εάν έστω προληπτικά, παρότι δεν απαντάει στο θέμα αυτό, κάνει τεστ σε αυτούς τους ανθρώπους? Αλήθεια, τι γίνεται με αυτά τα τεστ? Έχουν περάσει τόσες εβδομάδες που έχουν εφαρμοστεί μέτρα. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη των τεστ? Γιατί στην Ελλάδα τελικά πιθανολογούμε με βάση μοντέλα που ισχύουν σε άλλες χώρες ποια είναι τα κρούσματα και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή με κάθε δύναμη, με κάθε μέτρο να εξασφαλίσουμε τον αριθμό των τεστ όπου να κατευθύνονται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς? Συζητάνε αυτές τις ώρες αν θα ανοίξουν τα σχολεία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Υπήρξαν τεστ στα σούπερ μάρκετ για τους εργαζόμενους, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα λιώνουν στα πόδια τους? Για τους αστυνομικούς? Την πατήσατε στο κρανίδι. Την πατήσατε κυριολεκτικά.
και μια ευρύτερη περιοχή αυτή τη στιγμή βρίσκεται πραγματικά σε μια κατάσταση αγωνίας για το τι θα συμβεί. Αφήσατε 5 μέρες ολόκληρες, ενώ ξέρετε ότι υπήρχε ήδη ένα κρούσμα για να φτάσουμε σε αυτόν τον μεγάλο αριθμό των 150 περίπου κρουσμάτων. Τι γίνεται λοιπόν? Εγγράφεται η απουσία των προσπαθειών σας να εξασφαλιστούν τεστ ως ένα μεγάλο έλλειμμα στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Ειλικρινά, έστω και τώρα, νομίζω, και δεν το απευθύνω σε εσάς, απευθύνω συνολικά στην κυβέρνηση, εάν το σωστό μέτρο της κατάργησης αυτής της κοροϊδίας, αυτού του φιάσκου, της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων, μετά την αποκάλυψη βέβαια ότι ήταν μια υπόθεση αρπακτής, δεν συνοδευτεί μέσα και με την αποπομπή του αρμόδιου υπουργού, νομίζω τότε ότι οι ευθύνες που αναλαμβάνεται συνολικά ως κυβέρνηση είναι μεγάλες και είναι κάτι το οποίο θα σας συνοδεύει και το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, δεν είναι το μόνο παράπτωμά σας. Έχετε κάνει, αλλά αυτό πραγματικά ήταν τεράστιο. Ήταν κάτι το οποίο δεν κρύβεται. Περιμένω, κύριε Υπουργέ, από εσάς τουλάχιστον, να καταθέσετε εδώ μία άποψη που να δείχνει ότι τουλάχιστον σε ατομικό επίπεδο αναγνωρίζετε την μεγάλη ευθύνη που έχετε ως κυβέρνηση και θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας, εάν τελικά θεωρείτε σκόπιμο να παραμένει ο κύριος Βρούτσης μετά τα όσα αποκαλυφθήκαν στη θέση του. Ευχαριστώ.